Και σε αυτό το σημείο να καλησπερίσουμε την κυρία Αλεξάνδρα Σπυριδάκη, δικηγόρος και υποψήφια δημοτική σύμβουλος με την παράταξη του κυρίου Κουράκη, Ηράκλειο 375. Καλώς ήρθατε, κυρία Σπυριδάκη. Καλώς σας βρήκα. Το ιδανικό βέβαια θα ήταν και για εμάς και για εσάς, φαντάζομαι, να έχουμε δίπλα σας και έναν υποψήφιο ή έναν εκ νέου δημοτικό σύμβουλο της παράταξης του κυρίου Λαμπρινού, αλλά ο ίδιος επέλεξε να δώσει την οδηγία στα μέλη της ομάδας του να μην εμφανίζονται στο μέσο μας, τουλάχιστον για αυτή την τελευταία εβδομάδα πριν τον δεύτερο γύρο. Κατά τη γνώμη μου, είναι μια λάθος τακτική. Ο πλουραλισμός της ενημέρωσης λειτουργεί πάντα υπέρ και σε όφελος του πολίτη και δημότη. Και θεωρώ ότι θα ήμουν πολύ ευτυχής να μπορούσα να έχω δίπλα μου έναν υποψήφιο, είτε εκλεγμένο είτε όχι, προκειμένου να έρθουμε σε αντιπαράθεση με επιχειρήματα, με βάση τα προγράμματά μας, να ενημερώσουμε το δημότη για το τι πάει να ψηφίσει την Κυριακή αυτή, γιατί πλέον ψηφίζουμε το Δήμαρχο και όχι τους υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είναι ενήμερος, θα πρέπει να ξέρει τα σημεία εκείνα που συγκλίνουν ή αποκλίνουν τα προγράμματα. Και σε κάθε περίπτωση το να αποκλείεις μέσω μαζικής ενημέρωσης νομίζω ότι καταστρατηγείς μια βασική ελευθερία, η ελευθερία της ενημέρωσης του πολίτη, του δημότη, που εμάς τουλάχιστον σαν παράταξη και εμένα προσωπικά με βρίσκει αντίθετη και απέναντι σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, παρακολουθήσαμε ένα ρεπορτάζ συγκεκριμένα από την Αγία Ειρήνη, ένα από τα δεκάδες σημεία που δυστυχώς έχουν αφαιθεί στην τύχη τους τα τελευταία χρόνια. Είναι κάτι το οποίο επιβεβαιώνουν και οι δημότες της περιοχής. Στην αρχή του δελτίου μας δείξαμε επίσης κάποια έργα ή κάποια σημεία τα οποία ξεκόλλησαν όλος περιέργως λίγο πριν το δεύτερο γύρο της Κυριακής. Ξαφνικά λοιπόν γεμίσαμε εργοτάξια. Καλό αυτό από τη μία. Από την άλλη όμως η συγκυρία δημιουργεί δεύτερες σκέψεις. Έτσι. Αν είναι να αλλάξει η εικόνα της πόλης και να έχουμε μια διαφορετική εικόνα μέσα σε ένα μήνα, θα έλεγα ότι καλό θα ήταν να έχουμε εκλογές κάθε Σαββατοκύριακο. Είναι καλό να γίνονται πράγματα, ανεξαρτήτου αιτίας και αφορμής. Όμως έχω την αίσθηση ότι δεν είναι τυχαία η χρονική συγκυρία. Τα έργα αυτά θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί εδώ και αρκετό καιρό. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι η επόμενη δημοτική αρχή θα κληθεί να αναλάβει ένα δύσκολο κομμάτι που έχει να κάνει με την αλλαγή της εικόνας της πόλης και επίσης την αλλαγή της καθημερινότητας του Δημότη του Ηρακλείου, που αυτό, ό,τι έργα και να γίνουν, δεν πρόκειται τόσο εύκολα να αλλάξει μέσα σε 2-3 μέρες ή μία εβδομάδα. Και προσωπικά μπορεί να μην τα καταφέρατε, ωστόσο παραμένετε ενεργοί με την έννοια ότι εξακολουθείτε και μιλάτε με κόσμο και επικοινωνείτε το πρόγραμμα της παράταξής σας, Ηράκλειο 375, σωστά. Σωστά. Τι είναι αυτό που εισπράτετε με τη συναναστροφή σας, με τους δημότες, με τον κόσμο, γιατί φαντάζομαι ότι δεν περιορίζεστε μόνο στο κέντρο της πόλης, διότι το έχουμε πει πολλές φορές, Δήμος Ηρακλείου δεν είναι μόνο το κέντρο της πόλης. Βεβαίως, βεβαίως. Να απαντήσω καταρχήν στο πρώτο ερώτημα. Και οι 75 άνθρωποι που μπήκαμε σε αυτό το συνδυασμό, σε αυτή την παράταξη, κοινό στοιχείο μας, είχαμε το πρόγραμμα και τον επικεφαλή. Άρα λοιπόν η εκλογή μας στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο ερχόταν σε δεύτερη μοίρα, όπως και έρχεται σε δεύτερη μοίρα για όλους εμάς. Μας συνδέει το κοινό στοιχείο του οραματικού του προγραμματός μας. Από εκεί και έπειτα, και βέβαια επικοινωνούμε το πρόγραμμά μας, προσπαθούμε να ενημερώσουμε όλους εκείνους που δεν έχουν ακόμα λάβει γνώση, δεν περιοριζόμαστε καθόλου στο κέντρο, είναι και ο λόγος που υπάρχει το 3 στην παράταξη και στον συνδυασμό. Είναι οι 3 κύκλοι ζωής που περιλαμβάνουν το κέντρο, το αστικό Ηράκλειο και το περιαστικό. Και αυτοί οι 3 κύκλοι ζωής αλληλοεπιδρούν, αλληλοσυνδέονται, αλληλοεπηρεάζονται. Επομένως, λοιπόν, για να έχουμε μια ισόρροπη ανάπτυξη, θα πρέπει και ο κάτοικος του πιο απομακρυσμένου χωριού που ανήκει στο Δήμο Ηρακλείου λόγω Καλλικράτη να είναι ενήμερος από εμάς αναφορικά και με τις παρεμβάσεις μας
και με τις προτεραιότητες μας. Σε ποια σημεία θεωρείτε ότι υπερέχει ο κύριος Κουράκης του κυρίου Λαμπρινού? Θεωρώ ότι ο Γιάννης ο Κουράκης είναι σαφέστατα, έχει κριθεί άλλωστε πολύ πιο αποτελεσματικός αναφορικά με την πορεία του και το πέρασμά του από την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να συνθέτει, να συνεργάζεται, να δίνει βήμα σε νέους ανθρώπους, να μπορεί να μπαίνει στην ουσία του προβλήματος, να δίνει ευκαιρίες και να αξιοποιεί άτομα ανάλογα με τις δυνατότητές τους και τις δυνατότητες που του δίνουν οι δημότες με την ψήφο τους την επόμενη Κυριακή. Άρα λοιπόν είναι μια πολυσχηδή προσωπικότητα κατ' εμένα που μπορεί και συγκεντρώνει στο πρόσωπό του, γύρω από το πρόσωπό του, όλα εκείνα τα διαφορετικά άτομα που αποτελούμε το ψηφοδέλτιό του. Κλείνοντας, τι είναι αυτό που κρατάτε προσωπικά από όλη αυτή τη διαδικασία, στην οποία αποφασίσατε να συμμετάσχετε για πρώτη φορά, έτσι? Σωστά. Είναι ένα ταξίδι απίστευτο. Κρατάω μόνο τα θετικά πράγματα, τα οποία είναι πάρα πολλά, και πάνω απ' όλα κρατάω όλους εκείνους τους αξιόλογους ανθρώπους που έχω γνωρίσει. Κρατάω βαθιά μέσα μου την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου ο ίδιος ο επικεφαλής του συνδυασμού. Και θεωρώ ότι μέσα από αυτό το ταξίδι έχω γίνει ωριμότερη και σοφότερη. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.